κύριε. Εμείς βλέπουμε ένα διπλό συναγερμό, κύριε Καραγιάννη. Το ένα είναι η αύξηση των κρουσμάτων, βεβαίως, σύν οι 5 θάνατοι. Το άλλο είναι η αύξηση των νοσηλιών. Και αυτό είναι που χτυπάει καμπανάκι. Θεωρείτε ότι τα μέτρα τα οποία τίθεται σε ισχύ από σήμερα θα πιάσουν τόπο? Θα πιάσουν τόπο εάν τα εφαρμόσουμε όπως γίνεται κάθε φορά. Εάν δεν τα εφαρμόσουμε, θα συνεχίσουμε να έχουμε υψηλών αριθμών κρουσμάτων, υψηλών αριθμών νοσηλιών και κάποιοι από τους συνανθρώπους μας που δεν θα αντέξουν στον κορονοϊό θα καταλήξουν. Να μην επαναλάβω, κύριε Καραγιάννη, το ερώτημα. Ισχύει ξανά. Θα πιάσουν τόπο δεδομένων των συνθηκών της συμπεριφοράς, του καλοκαιριού, της εξωστρέφειας που υπάρχει? Εάν θα πιάσουν τόπον, θα πάρει χρόνο για να πιάσουν τόπον, λόγω του ότι δεν είναι του τύπου των περιοριστικών μέτρων τα οποία αποδίδουν γρήγορα. Επομένως, κάτω από τις περιστάσεις και των διακοπών του καλοκαιριού και για να μην πληγεί η οικονομία, τα περιοριστικά μέτρα είναι εκτός εξίσωσης. Αυτά είναι το καλύτερο που θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε αυτή τη στιγμή, εάν τα εφαρμόσουμε ορθά, εάν η επιτήρηση είναι σωστή και φαίνεται ότι γίνεται η επιτήρηση και αν και εμείς οι ίδιοι σαν άτομα δείξουμε το ενδιαφέρον εκείνων, το ατομικών και συλλογικών, με τη συμπεριφορά μας να βοηθήσουμε την κατάσταση. Είδα αλλιώς θα συνεχίσουμε έτσι μέχρι το φθινόπωρο. Έχουν αλλάξει τα χαρακτηριστικά των κρουσμάτων? Δεν θα έλεγα ότι έχουν αλλάξει τα χαρακτηριστικά των κρουσμάτων. Απλούστατα, λόγω του πολύ υψηλού αριθμού κρουσμάτων, αυτή τη στιγμή αναμένουμε ότι οι νοσηλίες έχουν αυξηθεί και θα αυξηθούν περαιτέρω, εάν συνεχίσουμε να χτυπάμε από 800 μέχρι 1000. Τώρα, προχτές είδαμε και μια πολύ μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας, μια συγκέντρωση η οποία βεβαίως κατέληξε στα έκτροπα του ΣΥΓΜΑ, αλλά να μείνουμε στην συγκέντρωση που έγινε έξω από το Προεδρικό. Ούτε μάσκες, προφανώς ούτε αποστάσεις, αλλά κυρίως ήταν ο λόγος που κατέβασε αυτούς τους ανθρώπους εκεί και τους έφερε μαζί σε τόσο κοντινή απόσταση τον ένα από τον άλλον. Θεωρείτε ότι λόγω του πληθυσμού και των έτσι συνθήκων θα έχουμε κλάστερ το οποίο μπορεί να έρχεται από αυτή τη συγκέντρωση? Κοιτάξτε, ενώ όσο δεν γνωρίζουμε... Σε παλαιότερες συγκεντρώσεις, να το βάλουμε και αυτό, δεν είχαμε τέτοια αύξηση. Ναι. Βεβαίως είχαν ληφθεί άλλα μέτρα, γίνονταν rapid test έξω από το χώρο, υπήρχαν μάσκες κτλ. Τώρα τίποτα. Και ήταν και χαμηλότερος ο αριθμός των κρουσμάτων. Σωστό. Τότε. Δεν είναι ο αριθμός των κρουσμάτων που έχουμε αυτή τη στιγμή και γνωρίζουμε ότι κάποιες από τις αλυσίδες άρχισαν από συγκεντρώσεις όπου ένας ήταν δίπλα στον άλλον. Επομένως, αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι για τον ένα λόγο ή τον άλλον αντιτίθενται στα μέτρα, δεν πιστεύουν στον εμβολιασμό και ούτω καθεξής. Ελπίζω να μην υπήρχαν ανάμεσα τους άτομα τα οποία έχουν διασπείρει τον ιό. Και αν τον έχουν διασπείρει, δεν νομίζω ότι θα παραδεχθούν ότι ήσαν στη συγκέντρωση, ούτε ότι θα δηλώσουν τις επαφές τους, διότι αν ήσαν δίπλα από άγνωστους, δεν γνωρίζουν κιόλας ποιοι ήταν. Ναι, σωστό. Επειδή το αναφέρατε, ο δρόμος προς την πλήρη εμβολιαστική κάλυψη, την επαρκή, εν πάση περιπτώσει, είναι μακρύς. Δεν έχουμε φτάσει στα σημεία που θα θέλαμε να είμαστε, κύριε Καραγιάννη. Στην αρχή της εφαρμογής τους, τα walk-in έδειξαν πολύ αυξημένη αποτελεσματικότητα, από την έννοια ότι εξαντλούνταν όλα τα εμβόλια, πήγαινε ο κόσμος να εμβολιαστεί και μάλιστα διαμαρτύρονταν κιόλας όταν δεν έβρισκαν εμβόλια. Αν συνεχίσει αυτό, θεωρείτε ότι μπορεί να καλύψει ένα χαμένο έδαφος? Θεωρώ ναι, πρέπει να πω ότι και εγώ αισθάνομαι ενθαρρυμένος από την ανταπόκριση του κοινού και κυρίως από τους νέους και βλέπω με ευχαρίστηση ότι αυξάνεται το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης στους κάτω των 30 ετών, οι οποίοι είναι αυτοί που νοσούν ως επιτοπλίστων αυτή τη στιγμή ή μολύνονται από τον ιό κατά 65% από ηλικίας 1 μέχρι 30 αντιστοιχούν στο 65% των κρουσμάτων. Επομένως, εάν εστιάσουμε εδώ και περιορίσουμε την μετάδοση και σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες, τότε θα περιορίσουμε την μετάδοση του ιού και σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, οι οποίες είτε αδυνατούν να εμβολιαστούν λόγω κάποιων νοσημάτων που έχουν, είτε δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα για τον ένα λόγο ή τον άλλον. Μάλιστα, λοιπόν, και πάντα το κρίσιμο μέγεθος παραμένουν οι νοσηλίες, κύριε Καραγιάννη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας εδώ και για τη συζήτηση. Και
Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και πάμε αμέσως στον εκπρόσωπο τύπου του ΟΚΙΠΗ, τον κύριο Χαράλαμπο Χαριλάου.